Τις βασικές αρχές και θέσεις της παράταξης «Δύναμη Δημιουργίας» που διεκδικεί το Δήμο Χερσονήσου, παρουσίασε ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Μανώλης Διαμαντάκης. Με αρκετούς συναδέλφους από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, ενώσαμε τις αγωνίες μας και τα πιστεύω μας για την πορεία του τόπου μας. Ένας τόπος με πολλές δυνατότητες που μπορεί να αναδειχθεί σε κυρίαρχο όλης της περιοχής σε θέματα ανάπτυξης προφανώς. Οι άνθρωποι αυτοί αποφασίσαμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε ώστε ο τόπος μας να πάρει τη μορφή που του χρειάζεται, να ξαναβρει την έγκλη που είχε κάποτε. Προτεραιότητες της παράταξης δύναμη δημιουργίας αποτελούν τόσο τα ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, όσο και η ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου. Να ασχοληθούμε και με τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου, αλλά και να δημιουργήσουμε τις υποδομές και το όλο σχέδιο για να αναπτυχθεί ο τόπος μας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην υπάρχει χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή. Προτεραιότητα επίσης είναι η κοινωνική συνοχή μεταξύ όλων των δημοτών, να αισθάνονται όλοι οι δημότες ίσοι απέναντι στη Δημοτική Αρχή ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούν, από το διαμέρισμα από το οποίο προέρχονται. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της παράταξης, ο κύριος Διαμαντάκης παρουσίασε επίσης και τους πρώτους υποψηφίους που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατελέσει αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και υπάρχουν και νέοι άνθρωποι. Υπάρχουν ανθρώποι που έχουν διακριθεί στον επαγγελματικό τους χώρο, ανθρώποι που έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή δουλεύουν σαν εργαζόμενοι και ανθρώποι που έχουν ασχοληθεί σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής.